μέσα στο αυτοκίνητο, ωραία και καλά, αλλά αυτή τη φορά θέλω να σε ενημερώσω ότι έχω στείλει το μηνύματάκι μου. Δεν βγήκα έτσι. Πριν καν βγω από το πάρκινγκ, έστειλα μήνυμα. Χειροκρότημα, παιδιά, που το θυμήθηκα επιτέλους. Έχω βγει τώρα να πάρω κάποια χαρτιά που πρέπει να πάρω οπωσδήποτε, γιατί βασικά ζήτησα να μου εκτυπώσουν σε ένα κοντινό βιβλιοπωλείο κάποια χαρτιά τα οποία πρέπει να εκτυπωθούν, γιατί πρέπει να τα στείλω κάπου και να πάω λίγο και στο κρεοπωλείο που χρειαζόμαστε κάτι. Και βασικά θέλω να την κάνω όλη αυτή τη δουλειά με τα πόδια μέσα στη βροχή. Να φορούσα τις γαλότσες μου και να έβγαινα. Αλλά επειδή έχει πάρα πολλούς κεραυνούς και εγώ τους κεραυνούς τους φοβάμαι πάρα πολύ, ενώ τη βροχή με τρελαίνει. Οι κεραυνοί και τα μπουμπονιτά μου αρέσουν όταν είμαι μέσα στο σπίτι μου, όχι όταν είμαι έξω. Και επειδή φοβήθηκα, είπα να μην πάρω την ομπρελίτσα μου και να βγω σε την τρελή έξω στους δρόμους. Και γι' αυτό πήρα το αυτοκίνητο. Είπαμε σήμερα να δοκιμάσουμε από μήλους Αγίου Γεωργίου, από τη σειρά Easy Bake, τα muffins. Να δούμε πώς θα βγουν και αν θα πετύχουν. Και αν θέλετε και σας ενδιαφέρει, να φτιάξουμε τα μείγματα από Easy Bake με λομακάρονα και κουραβιέδες. Θα δούμε σε λίγο, θα δούμε πρώτα αν πετύχει. Και θα σας πω αν πετύχει, αμένα να φτιάξουμε τα άλλα, αν σας ενδιαφέρει βέβαια. Μου ήρθαν χθες και κάποια δέματα που θέλω να σας δείξω. Λοιπόν, το ένα είναι από La Roche-Posay, όπου μας ήρθε αυτό εδώ το κουτί, όπου έχει μέσα όλα τα ωραία της πράγματα. Εδώ μεταξύ, εδώ πέρα λέει Hello Mina. Κάποιο λάθος έχει γίνει, γιατί δεν είμαι η Μίνα, σίγουρα. Τέλος πάντων, μου αρέσουν πάρα πολύ όλα τα προϊόντα όσα έχει εδώ πέρα. Δηλαδή ξεκινάω με αυτό που έχουν top και για μένα είναι το πιο top. Είναι η Effaclar Duo. Πραγματικά είναι από τις καλύτερες κρέμες για πρόσωπα λιπαρά μετά σε ακμής. Μετά εδώ πέρα έχουμε και κάποια προϊόντα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και παιδιά αλλά και ενήλικες, όπως εδώ πέρα η κρέμα Sika Plast, η οποία είναι καταπληκτική για να τη βάζετε και σε κάποιο σημάδι αν έχετε, γιατί είναι πουλωτική. Γενικότερα κάνει για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ πέρα το σέρουμ τους, η καλυτερότερη αντιλιακή προσώπου, και εδώ πέρα η Tolerian Ultra Cream. Όλα αυτά τα προϊόντα πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο και ό,τι πάρετε από αυτό εδώ, από αυτά εδώ μάλλον, θα το ευχαριστηθείτε. Εγώ τουλάχιστον, ειδικά η La Roche, μου έχει ταιριάξει τέλεια. Κάτι παίζει με το Look Fantastic φέτος που δεν μπορώ να φέτος τώρα, αυτή την περίοδο με όλες αυτές τις παραγγελίες και τα λοιπά, που δεν μπορώ να το καταλάβω, διότι περιμένω και άλλα πράγματα και μου ήρθε και άλλη παραγγελία σπασμένη. Μου ήρθε άλλο ένα πινέλο από Zoeva, είναι για ρουζ. Και μου ήρθε και αυτή εδώ η σειρά από Bloom. Τι έγινε? Από Bloom and Blossom, όπου είναι για παιδάκια, είναι δανεική δηλαδή για παιδάκια, αλλά εγώ για μένα το θέλω, όχι για τον μικρό. Έχει το Baby Sleep Pillow Spray, έχει εδώ πέρα το Baby Wash και το λαδάκι για μασάζ. Πήρα την παιδική σειρά γιατί δεν έχει μείνει τίποτα από τα pillow spray που έπαιρνα στο παρελθόν, πραγματικά, ειδικά το Matilda's, την αγάπη μου, από Bloom and Blossom, Matilda's pillow spray που σας είχα δείξει, και
του είχατε βγάλει sold out και μετά μπήκα να παραγγείλω κι εγώ γιατί μου είχε τελειώσει και δεν βρήκα ποτέ. Και δυστυχώς δεν έχει ξαναφέρει το Look Fantastic και έχω αγχωθεί μήπως το φέρουν, γιατί τα λατρεύω αυτά τα spray. Για όσους δεν γνωρίζετε, αυτά είναι spray τα οποία τα ψεκάζεις στο μαξιλάρι σου πριν κοιμηθείς και αναδύονται κάποια αρώματα όπου σε βοηθάνε να κοιμηθείς πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Και πήρα να δοκιμάσω αυτό. Εάν ενθουσιαστώ, θα το μάθετε. Κοίτα, μπορούμε να το αφήσουμε να είναι και σοκολατένια μέσα. Επειδή εμάς ο φούρνος μας είναι αρκετά δυνατός, θα τον χαμηλώσω λίγο. Εγώ λέω να το αφήσεις να το κλείσουμε σε λίγο. Όχι, μην δεν ψηθούν μέσα όμως. Και τι θα είναι, σοκολατένια. Εντάξει, έχει αυγό όμως, εγώ φοβάμαι. Ψημένο. Έλα. Λοιπόν, γίνονται πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώς έχει μπει και η κατάλληλη ποσότητα, γιατί δεν είχα μεγάλες θήκες για τα muffins. Και τανταν! Λοιπόν, είναι έτοιμα, μοσχομυρίζουνε. Τώρα περιμένουμε λίγο να κρυώσουνε για να μην καούμε και να δοκιμάσουμε. Τα βγάλαμε λίγο νωρίτερα για να είναι μέσα λίγο πιο υγρά, δηλαδή να θυμίζουνε και λίγο σουφλέ σοκολάτας. Και θέλω να πιστεύω ότι βγήκανε νοστιμότατα. Και έφτασε η ώρα του αποχωρισμού. Του αποχωρισμού η ώρα για αυτό εδώ το βίντεο. Ο Αλέξανδρος κλασικά πάνω στο κουτί. Περιμένετε να σας δείξω. Το βλέπετε αυτό, δηλαδή είναι απίστευτο. Περνάει συνέχεια πάνω από το κουτί. Είναι ανοιχτό. Και αφού το 13 κουτί και όλα τα υπόλοιπα από την από εκεί πλευρά έχουν στραπατσαριστεί, στις Νίκς το κουτί είχε ένα butter gloss και στο κουτάκι από Look Fantastic έχουμε ένα σέρουμ με βιταμίνη C. Να το, αυτό εδώ. Αυτά είχε για σήμερα. Είχαν μάλλον για σήμερα τα κουτάκια μας. Όταν έχω υπογλυκαιμίες μόνο θα σας ανοίγω το κουτάκι της Kinder. Σήμερα δεν υπάρχει υπογλυκαιμία γιατί φάγαμε muffins. Οπότε δεν ανοίγει το κουτί Kinder. Έλα Αλέξανδρα, σου παίρνω το κουτί από την Νίκη και γίνεται χαμός. Δηλαδή πραγματικά είναι η αγάπη μας η μεγάλη αυτό το κουτί. Θα πεις καληνύχτα. Αυτά από εμάς, θα σας αφήσουμε κάπου εδώ. Να πάμε να κάνουμε και τη ρουτίνα του Αλέξανδρου, γιατί έχει περάσει η ώρα. Και θα σας δούμε πάλι αύριο. Σας θέλω συντονισμένες, γιατί αύριο θα βάψουμε μαλλί επιτέλους. Σας φιλώ γλυκά. Καλό βράδυ ή καλημέρα. Τέλος πάντων, ό,τι το βλέπετε να είναι καλό.